Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Δείτε απόψε στο Δελτίο Ειδήσεων. Την αντίθεση που εξέφρασε η Ποεδίνη για τα μέτρα που εξήγηλε η κυβέρνηση δια του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας και που δεν απαντούν στα προβλήματα του ΕΣΥ. Μάθετε για τον πανελλήνιο διαγωνισμό για κατάταξη στο πυροσβεστικό σώμα 795 δοκίμων πυροσβεστών, αλλά και για την Γενική Συνέλευση που οργανώνει η Συντονιστική Επιτροπή της ΔΑΚΕ Δημοσίου Νομού Ροδόπης για τους εργαζομένους που ανήκουν στο χώρο της Νέας Δημοκρατίας. Δείτε ακόμα μια θεατρική παράσταση αφιερωμένη στην ιστορία του ξεριζωμού και της προσφυγιάς. Ειδήσεις μας αναλυτικά. Συγκλονισμένη είναι η κοινή γνώμη της Κομωτινής και η φοιτητική κοινότητα από τον ευνίδιο θάνατο της Βαρβάρας Κουκλάκη, φοιτήτριας του 4ου έτους του Τμήματος Ιστορίας και Εθνολογίας του Δημοκρητίου Πανεπιστημίου της Θράκης. Η 23χρονη κοπέλα που καταγόταν από την Θεσσαλονίκη βρέθηκε σήμερα στις 8 το πρωί νεκρή στο σπίτι της από την συγκάτοικό της. Αμέσως μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Κομωτινής, όπου παρά τις αγωνιώδεις προσπάθειες των γιατρών δεν κατάφεραν να την σώσουν. Οι πρώτες πληροφορίες δεν αποκλείουν ευνίδιος θάνατος της νεαρής κοπέλας να οφείλεται σε υπερβολική δόση ναρκωτικών ουσιών. Νεότερα για το πρωτοφανές αυτό περιστατικό, αλλά και για τα αίτια του θανάτου της, αύριο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων. Να αλλάξουμε όμως θέμα, να αλλάξουμε και κλίμα. Δάνεια σε ευρώ προτείνουν Έλληνες τραπεζίτες σε εκείνους που θέλουν να δανειστούν σε κάποιο νόμισμα από το 2001 και μετά, ιδίως όταν πρόκειται για δάνεια μεγάλης διάρκειας όπως τα στεγαστικά. Επίσης, προβλέπουν ότι το ευρώ θα βρίσκεται πάνω από τα 90 cents σε ένα χρόνο από σήμερα και δεν υπάρχει λόγος να πάρει κανείς συναλλαγματικό ρίσκο δανειζόμενος σε δολάρια. Σε λιγότερο από 2 μήνες η δραχμή θα μπει ουσιαστικά στο χρονοτούλαπο της ιστορίας. Αυτό σημαίνει ότι από το 2001 και μετά οι αποφάσεις των ελληνικών νοικοκυριών και των επιχειρήσεων για τη λήψη ή όχι δανείων θα είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με τις εκτιμήσεις τους για το επίπεδο των επιτοκίων του κοινού ευρωπαϊκού νομίσματος και την πορεία του ευρώ έναντι των άλλων κυρίων νομισμάτων όπως το δολάριο και το γεν. Αυτή τη στιγμή η κατάσταση όσον αφορά τουλάχιστον το κοινό ευρωπαϊκό νόμισμα δεν είναι καλή, αφού παρά την αβεβαιότητα υπάρχει για το τελικό αποτέλεσμα των Αμερικανικών προεδρικών εκλογών και τις συνεχείς παρεμβάσεις στήριξης του από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, φαίνεται ότι αδυνατεί να ανακάμψει έναντι του δολαρίου. Παρ' όλα αυτά, η πεποίθηση ότι το ευρώ είναι υποτιμημένο έναντι του δολαρίου σε μακροπρόθεσμη βάση οθεί πολλούς Έλληνες τραπεζίτες να προτείνουν σε αρκετούς που θέλουν να δανειστούν σε κάποιο νόμισμα από το 2001 και μετά να το προτιμήσουν. Αυτή η σύσταση βασίζεται επίσης στην άντληση ότι δεν υπάρχει λόγος στο μέσο νοικοκυριό να πάρει συναλλαγματικό ρίσκο, ιδίως όταν πρόκειται για δάνεια μεγάλης διάρκειας όπως τα στεγαστικά. Από την άλλη πλευρά, διαπιστώνει κανείς ότι τα τελευταία οικονομικά στοιχεία από τις μεγάλες οικονομίες της Ευρωζώνης, όπως είναι η Γερμανία και η Γαλλία, δείχνουν ότι βρίσκεται σε εξέλιξη κάποια επιβράδυση της οικονομικής ανάπτυξης της Ευρωζώνης, με αποτέλεσμα να έχουν μετριαστεί κατά πολύ οι εκτιμήσεις του που διατυπώνονταν πριν από 1-2 μήνες για περαιτέρω μεγάλες αυξήσεις των επιτοκίων του ευρώ το υπόλοιπο του 2000 και το 2001. Πλέον αρχίζει να επικρατεί η άποψη ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα προχωρήσει μεν σε νέες αυξήσεις επιτοκίων μέχρι το τέλος του 2001, αλλά αυτές δεν θα ξεπεράσουν τις 50 με 75 μονάδες βάσης. Υπενθυμίζεται ότι το κύριο παρεμβατικό επιτόκιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας βρίσκεται σήμερα στο 4,75%. Σε γενικές γραμμές προβλέπεται ότι το ευρώ θα βρίσκεται πάνω από τα 90 σεν σε ένα χρόνο από σήμερα και δεν υπάρχει λόγος να πάρει κανείς συναλλαγματικό ρίσκο δανειζόμενο σε δολάρια. Την αντίθεσή της με τα μέτρα που εξήγηλε η κυβέρνηση δια του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας εξέφρασε η Ποεδίν διαστόματος του Ταμεία της Νίκου Χόρτη που επισκέφθηκε σήμερα την Κομωτινή προκειμένου να ενημερώσει τους εργαζομένους του Σεισμανογλίου για τις συστάσεις και αντιρρήσεις της Ομοσπονδίας. Το σχέδιο μεταρρύθμισης δεν απαντά στα προβλήματα του ΕΣΥ, αλλά αντίθετα αυτά είναι εντεταγμένα στην γενικότερη πολιτική της κυβέρνησης για ελαστικοποίηση των σχέσεων εργασίας και μείωση του δημοσίου τομέα, σύμφωνα με τον κύριο Χόρτη. Η ενημέρωση έγινε στα πλαίσια της Γενικής Συνέλευσης των Εργαζομένων στο Γενικό Νοσοκομείο της Κομωτινής. Η Γενική Συνέλευση των Εργαζομένων στο Νοσοκομείο Κομωτινής πραγματοποιήθηκε σήμερα το πρωί στην αίθουσα εκδηλώσεων του Σεισμανογλίου. Θέματα ημερήσιας διάταξης ήταν ο διορισμός δικηγόρου για τις υποθέσεις των εργαζομένων, η εισφορά 1.000 δραχμών των μελών
και η ενημέρωση των εργαζομένων για τη μεταρρύθμιση από το μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΠΟΕΔΗΝ, Νίκο Χόρτη. Το σχέδιο προτείνει η κατάργηση των νομικών προσώπων και την ευχέρεια του ΠΕΣΥ να δημιουργεί ανώνυμες εταιρείες, βάζοντας έτσι από το παράθυρο την ιδιωτική πρωτοβουλία στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Ο δεύτερος άξονας στον οποίο διαφωνούμε και αναφέρει το σχέδιο προτάσεων του κ. Παπαδόπουλου είναι ο ΔΠΗ. Δημιουργεί δηλαδή έναν οργανισμό διαχείρισης πόρων των ταμείων, ο οποίος είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου και ο οποίος θα είναι ο ίδιος και αγοραστής και πολιτής. Εκεί όμως που εμείς βάζουμε τις ενστάσεις μας ή αν θέλετε έχουμε τις επιφυλάξεις μας, είναι το μήκος του χρόνου που βάζει και το προαπαιτούμενο που δεν υπάρχει και το οποίο είναι η μεγενέα οικονομική ενίσχυση για να λειτουργήσει η πρωτοβάθμια φροντίδα. Ο τέταρτος άξονας αναφέρεται στα νοσοκομεία και αφού τα καταργεί ως νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, βάζει ως διοίκηση μάνατζερ και τους τέσσερους ή τρεις διευθυντές των νοσοκομείων, οι οποίοι θα διαχειρίζονται πλέον τα του νοσοκομείου. Το πέμπτο κομμάτι αφορά τη διαχείριση προσωπικού και αυτό το νομοσχέδιο χαρακτηρίζεται από τον ιατροκεντρικό του χαρακτήρα, χωρίς να δίνει διεξόδους στο προσωπικό, το υπόλοιπο προσωπικό που δουλεύει και λειτουργεί στο σύστημα. Δεν κάνει καμία αναφορά, απλώς αναφέρεται στις εργασιακές σχέσεις των γιατρών και στα προαπαιτούμενα που πρέπει να υπάρχουν για να μπει και να λειτουργήσει κάποιος στο σύστημα. Το έκτο κομμάτι, ο έκτος άξονας, αφορά την πρόληψη, στην οποία οι αναφορές είναι ελάχιστες έως καθόλου και εμείς θεωρούμε ότι η πρόληψη μαζί με την πρωτοβάθμια φροντίδα είναι τα κομμάτια του Εθνικού Συστήματος Υγείας, η ανάπτυξή τους, που με την ανάπτυξή τους θα δοθεί διέξοδο και λύση στα προβλήματα. Ο κύριος Χόρτης μάλιστα έδειξε δυσαρεστημένος από τη δυσανάλογη προβολή που έτυχαν τα επιχειρήματα της ΠΟΕΔΗΝ σε σύγκριση με τη σημασία και τη βαρύτητα του θέματος. Εδώ θα κάνω μια παρατήρηση που αφορά και εσάς τα μέσα, τουλάχιστον στις μεγάλες πόλεις. Οι δικές μας απόψεις δεν έχουν περάσει στην κοινωνία, ο κόσμος είναι ανημέρωτος. Αυτό που ο πολίτης εισπράττει είναι την καθημερινή του επαφή με το χώρο του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Δεν είναι ικανοποιημένος και οι αιτίες δεν αφορούν εμάς. Όχι βέβαια ότι και εμείς κάπου δεν έχουμε ευθύνη και με τη συμπεριφορά μας καμιά φορά, αλλά δεν είναι εκεί το ζητούμενο. Το ζητούμενο ότι δεν έχει πρόσβαση, αυτό προκύπτει από άλλους λόγους. Δεν έχει ένα νοσοκομείο αξιοπρεπές να πάει, χάνει την αξιοπρέπειά του δηλαδή πηγαίνοντας και αυτό πάλι δεν είναι ευθύνη των εργαζομένων στον χώρο. Έχοντας φτάσει λοιπόν στο παραπέντε, ο πολίτης λέει κάτι πρέπει να γίνει. Πανελλήνιο διαγωνισμό για κατάταξη στο πυροσβεστικό σώμα 795 δοκίμων πυροσβεστών προκήρυξε η πυροσβεστική υπηρεσία. Η προκήρυξη αφορά 755 άνδρες και μόλις 40 γυναίκες. Στον Ομοροδόπης θα προσληφθούν μόλις 10 άτομα και η προκήρυξη αφορά το νεοσύστατο κλιμάκιο του Ιάσμου. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται καθημερινά στις κατατόπους πυροσβεστικές υπηρεσίες, τις νομαρχίες και τα επαρχία του κράτους. Νέο αίμα αναμένει το πυροσβεστικό σώμα. Σύμφωνα με απόφαση του αρχηγού του πυροσβεστικού σώματος, προκηρύχθηκε πανελλήνιος διαγωνισμός για πρόσληψη 795 ατόμων. Οι υποψήφοι πρέπει να είναι οπωσδήποτε απόφοιτοι λυκείου, είτε ενιαίου είτε τεχνικού, ή μεν άντρες να μην έχουν στρατιωτικές υποχρεώσεις και να μην ξεπερνάνε το 26ο έτος της ηλικίας τους και οι γυναίκες να έχουν ύψος πάνω από 1,65. Σύμφωνα με δηλώσεις στο Art Channel του πύραρχου Κομωτινής Ευστάθιου Ξυλοπινάκα, στον ομό Ροδόπης θα προσληφθούν μόλις 10 άτομα για το νεοσύστατο πυροσβεστικό κλιμάκιο Ιάσμου και οι θέσεις αφορούν μόνο άντρες. Σώματος προκηρύχθη διαγωνισμός για κατάταξη ιδιωτών στο πυροσβεστικό σώμα σαν δόκιμη πυροσβέστης. Συνολικά η προκήρυξη αναγράφει μέσα ότι θα προσληφθούν 795 άτομα, από τα οποία 40 γυναίκες. Όλοι οι υποψήφοι της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης θα υποβάλουν τα δικαιολογητικά τους στην έδρα της περιφέρειας που είναι εδώ στην Κομωτινή, εργάσιμες ώρες από τις 8 έως τις 1 και με ημερομηνία έναρξης την 20 Νοεμβρίου
και θα περατωθούν στις 1 Δεκεμβρίου του 2000. Όσοι είναι υποψήφοι μπορούν να περάσουν από τις εγκαταστάσεις της υπηρεσίας μας εδώ της Κομωτινής και όσοι είναι από άλλους νομούς μπορούν στις κατατόπους πυροσβεστικές υπηρεσίες να περνούν από εκεί, να παίρνουν την εγκύκλιο, να την διαβάζουν και αν βλέπουν ότι εμπίπτουν σε αυτά τα οποία ζητάει η προκήρυξη, έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν τα δικαιολογητικά τους για πρόσληψη στο πυροσβεστικό σώμα. Οι ηλικίες για τους άνδρες είναι να έχουν τελειώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις, να είναι ικανοί κατηγορίας Ι1 και μέχρι ηλικία 26 ετών. Υπάρχουν ορισμένες κατηγορίες, όπως είναι οι πενταετούς θητείες που έχουν υπηρετήσει στο στρατό ή αυτοί οι οποίοι είναι πτυχιούχοι ΑΕΗ ή ΤΕΗ. Σε αυτούς κυμαίνεται διαφορετικά η ηλικία κατά 2-3 χρόνια. Οι γυναίκες θα πρέπει να έχουν ηλικία 21 ετών, να έχουν ανάστημα 1,65, οι άνδρες ανάστημα 1,70. Υπάρχουν και άλλες λεπτομέρειες. Συγκεκριμένα στο νομό μας θα προσληφθούν 10 άτομα για το πυροσβεστικό κλιμάκιο Ιάσμου, το οποίο λειτουργήσε την άνοιξη του 2000. 10 άτομα επίσης θα προσληφθούν στο πυροσβεστικό κλιμάκιο Δικαίων Ορεστιάδος στην περιοχή Τριγώνου και 5 άτομα στην πυροσβεστική υπηρεσία Διδημοτήχου, 4 άνδρες και 1 γυναίκα. Οι υπόλοιποι πανελλαδικά κατά πυροσβεστικές υπηρεσίες και πυροσβεστικά κλιμάκια σε όλη την επικράτεια την ελλαδική. Μπορούν και του τεχνικού λυκείου να είναι λυκείου, να είναι πτυχιούχοι λυκείου. Σύμφωνα με τις δηλώσεις του κυρίου Ξυλοπινάκα, από τα 795 άτομα θα προσληφθούν μόλις 40 γυναίκες. Είναι 5%. Είναι 40 γυναίκες. Δηλαδή 755 θα πάρει άνδρες και οι υπόλοιπες 40 είναι γυναίκες. Η Συντονιστική Επιτροπή της ΔΑΚΕ Δημοσίου Νομού Ροδόπης προσκαλεί τους εργαζομένους που ανήκουν στον χώρο της Νέας Δημοκρατίας σε Γενική Συνέλευση αύριο Τετάρτη 15 Νοεμβρίου στις 18:30 το απόγευμα. Θέμα της συνέλευσης θα είναι οι προβληματισμοί εν όψη των εργασιακών εξελίξεων και τα προβλήματα που απασχολούν τους εργαζομένους στο δημόσιο τομέα. Κρατικής κίνησης καλούνται από τη Συντονιστική Επιτροπή της ΔΑΚΕ Δημοσίου Νομού Ροδόπης σε Γενική Συνέλευση αύριο Τετάρτη 15 Νοεμβρίου. Σύμφωνα με τον υπεύθυνο της συνδικαλιστικού τομέα της ΝΟΔΕ Νέας Δημοκρατίας, Νόντα Καζαντζή, κύριο θέμα της συζήτησης είναι οι προβληματισμοί εν όψη των εργασιακών εξελίξεων και τα προβλήματα που έχουν προκύψει, όπως το πρόβλημα του χρόνου εργασίας, το ασφαλιστικό, το συνταξιοδοτικό, το όριο των απολύσεων. Η συγκέντρωση που θα γίνει την Τετάρτη το βράδυ 18:30 ώρα στα γραφεία της ΝΟΔΕ της Νέας Δημοκρατίας έχει σκοπό να συζητήσει τα εργασιακά προβλήματα που αυτόν τον χώρο κατά κόρο βαραίνουν και πλήττουν την εργατική τάξη, τους εργαζόμενους. Ένα από αυτά τα πιο βασικά είναι η διευθέτηση του χρόνου εργασίας, το οποίο για όσους δεν το γνωρίζουν σημαίνει ότι η κάθε επιχείρηση, ο κάθε εργοδότης θα μπορεί να σε απασχολεί κατά το δοκούν. Είναι το ασφαλιστικό, το συνταξιοδοτικό, είναι το όριο των απολύσεων. Είναι πολλά θέματα τα οποία ταυτόχρονα στο όνομα της παγκοσμιοποίησης, στην οποία παγκοσμιοποίηση έχουν υπησέρθει και οι κυβερνήσεις των διαφόρων χωρών, ευρωπαϊκών χωρών κτλ. Και παίζεται ένα παιχνίδι το οποίο τι προσπαθεί να κάνει. Να μαζέψουν πολύ λίγοι στον κόσμο πολλά χρήματα. Και όταν κάποιος, είναι δυνατόν κάποιος επιχειρηματίας ή κάποια δύναμη η οποία θα συγκεντρώσει τα χρήματα αυτό να σκεφτεί τον παράγοντα άνθρωπο, και βλέπουμε ότι πάνε να, όλο το εργατικό δίκαιο πάει να ανατραπεί στο όνομα της παγκοσμιοποίησης. Οπότε ο επιχειρηματίας, αυτός που θα έχει τα μεγάλα κέρδη, δεν θα πει πάρε και τον εργαζόμενο ένα μερίδιο να φροντίσεις, να σε φροντίσω τις ανάγκες σου, την παιδεία σου, τη μόρφωσή σου, όλα τα θέματα που έχεις. Και είναι ένα κάποιο βασικό πρόβλημα αυτό, το οποίο πρέπει να ευαισθητοποιηθεί η κοινωνία και να λάβει ενεργά μέρος και μαζικά και συλλογικά σε αυτόν τον αγώνα που ξεκινά ήδη όλο το συνδικαλιστικό κίνημα, ίσως ενωμένο όσο παρά ποτέ αυτή τη στιγμή ξεκινά αυτή την προσπάθεια και αυτές τις δραστηριότητες.
Ο κύριος Καζαντζής στις δηλώσεις του στο Art Channel κατηγορηματικά δήλωσε πως όλα όσα διεκδικούν θα αποκτηθούν μόνο με συσπήρωση και αγώνα. Ένας αγώνας ποτέ δεν είναι χαμένος. Είναι ο νόμος που ισχύει. Ποτέ κανένας αγώνας δεν πήγε χαμένος για τον εργαζόμενο. Όλα κατακτήθηκαν με αγώνες. Και κανένας δεν παραχωρεί εξουσία σε κανέναν αν δεν είναι μαζικοποιημένος και σε συλλογικό επίπεδο ενωμένος για να μπορέσει να διεκδικήσει αυτά τα πράγματα. Άλυτο παραμένει το διαχρονικό πλέον μεταφορικό πρόβλημα των φοιτητών της πόλης μας. Η αύξηση των εισακτέων και η μελλοντική μεταφορά της νομικής σχολής στο κτίριο της Πανεπιστημιούπολης κάνουν πλέον τις διαστάσεις του ζητήματος τραγικές και επικίνδυνες για την σωματική ακεραιότητα των φοιτητών. Σήμερα, κλιμάκιο του Συλλόγου Φοιτητών Νομικής Κώστας Βάρναλης επισκέφθηκε τον αντιπρίτανη του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου της Τράκης, Φίλιππο Τσαλίδη, δυστυχώς χωρίς να υπάρξει κάποια θετική εξέλιξη. Η δημόσια δωρεάν παιδεία και η μεταφορά μας αυτήν. Σήμερα, εκπρόσωποι του Συλλόγου Φοιτητών της Νομικής Κώστας Βάρναλης επισκέφθηκαν τον αντιπρίτανη Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης, Φίλιππο Τσαλίδη, και έθεσαν επιτάπητο το πρόβλημα που απασχολεί χιλιάδες φοιτητές, το μεταφορικό, που αναμένεται να γίνει ακόμη εντονότερο με τη μεταφορά της νομικής σχολής στο νέο της κτίριο. Ότι δεν έχει λεφτά το Πανεπιστήμιο και παράλληλα δίνονται συγκεκριμένες επιχορηγήσεις από το Υπουργείο Παιδείας και γενικότερα από την ελληνική κυβέρνηση. Από εκεί πέρα, όσοι ήμασταν στην Επιτροπή, η οποία συνδύθηκε με τον κύριο Τσαλίδη, του εκθέσαμε κάποιες σκέψεις. Συγκεκριμένα, ο εκπρόσωπος από την παράταξη της αδέσμευσης πρότασης πρότεινε τη μεταφορά χρημάτων από κάποιους κωδικούς που αφορούν στις δημόσιες σχέσεις ή οποιαδήποτε άλλη υπηρεσία, ή κωδικό που αφορά μια άλλη υπηρεσία τέλος πάντων, και στα λεωφορεία. Πάντως το βασικό είναι ότι διαφαίνεται από τώρα ότι θα υπάρξει ένα σοβαρό πρόβλημα στο μέλλον με τους φοιτητές οι οποίοι θα μεταφερθούν στην καινούργια νομική σχολή. Καθημερινά θα μετακινούνται χιλιάδες φοιτητές και δεν είναι τυχαίος ο αριθμός, γιατί δεν φτάνουν τα λεωφορεία. Και πάρα πολύ απλά, από ό,τι φάνηκε από τις ίδιες τις αρχές του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου, είναι ότι ιεραρχικά το θέμα της μεταφοράς των φοιτητών τίθεται λίγο κατώτερα. Δηλαδή υπάρχουν άλλα σημαντικότερα ζητήματα, όπως μας είπαν. Ο κύριος Τσαλίδης μάλιστα άφησε υπόνοιες και περιθώριο για νέο κύκλο συζητήσεων περί ιδιωτικοποίησης, σύντησης και στέγασης κατά τον αντιπρόεδρο του Συλλόγου Φοιτητών Κώστα Βάρναλη, Σπύρο Μπαλατσούκα, τη στιγμή που ο Σύλλογος ετοιμάζει κινήσεις αντίδρασης και γενική συνέλευση που θα καθορίσει τις εξελίξεις. Μεθαύριο. Αν και συγκεκριμένα είπε ότι, κατά τη γνώμη του, μέσα στον χαρακτήρα της δημόσιας και δωρεάν παιδείας δεν συμπεριλαμβάνεται η μεταφορά. Και περιλαμβάνεται η διδασκαλία και τα βιβλία. Βέβαια, αυτό είναι θέμα συζήτησης, όπως το είπε, αλλά αυτός έχει τη θέση του πάνω στο ζήτημα αυτό. Και σύντηση. Και σύντηση περιλαμβάνεται εκτός, δεν περιλαμβάνεται μέσα στην δωρεάν παιδεία. Στο σημείο αυτό όμως, κυρίες και κύριοι, θα περάσουμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί. Την ονοματοδοσία των οδών και την δημιουργία πεζοδρομίων ανήγγειλε σήμερα το πρωί στον συνοικισμό του Παλιού ο Δήμαρχος Καβάλα Στάθης Ερυφηλίδης. Τα ονόματα των δρόμων έχουν σχέση με τον χώρο του πολιτισμού, ενώ η πεζοδρόμηση που κόστησε 300 εκατομμύρια δραχμές βασίστηκε στις πιο σύγχρονες υποδομές. Η ηλεκτροφώτιση του συνοικισμού θα ενταχθεί στον επόμενο προϋπολογισμό του Δήμου. Έγινε τελικά αυτό που χρόνια περίμεναν οι κάτοικοι του συνοικισμού Παλιό στην Καβάλα. Πλέον οι ταχυδρόμοι θα κάνουν πιο εύκολα τη δουλειά τους και τα ραντεβού θα κλείνονται με ασφάλεια και σιγουριά, εφόσον από σήμερα έγινε πραγματικότητα το αίτημα χρόνων για ονοματοδοσία των οδών. Προτιμήθηκαν ονόματα από το χώρο του πολιτισμού και υπ' αυτήν την έννοια δεν είναι τυχαία η ονομασία του μεγαλύτερου δρόμου του συνοικισμού Μελίνα Μερκούρη. Παρών ήταν ο Δήμαρχος Καβάλας Στάθης Ερυφηλίδης. Ήταν από τις 2-3 συνοικίες της Καβάλας που τόσα χρόνια δεν είχαν αυτό το προνόμιο να μπορεί ο ταχυδρόμος να τους βρίσκει εύκολα και νομίζω ότι ήταν μια ενέργεια του Δήμου που έπρεπε γρήγορα να υλοποιηθεί. Συγκεκριμένα στο Παλιό, κατά τη βούληση και της προηγούμενης Δημοτικής Αρχής, για να είμαστε δίκαιοι, αποφασίσαμε να δώσουμε ονόματα στους δρόμους
που να έχουν σχέση με τον πολιτισμό, με τις τέχνες, με την ποίηση, με τη λογοτεχνία, με το τραγούδι, με τη μουσική. Παράλληλα με την ονοματοδασία πραγματοποιήθηκε και η πεζοδρόμηση του συνοικισμού με όλες τις απαραίτητες και σύγχρονες υποδομές. Το έργο κόστισε 250 έως 300 εκατομμύρια και θα υπάρξει και συνέχεια με την ηλεκτροφώτιση του χρόνου. Παράλληλα όμως είμαστε και στη φάση της εξέλιξης και της υλοποίησης, αν θέλετε, ενός μεγάλου έργου στο παλιό, είναι τα κεντρικά πεζοδρόμια. Και όταν λέω πεζοδρόμια δεν τα συνδέω με την πεπατημένη των γνωστών πεζοδρομίων του παρελθόντος. Κάνουμε πεζοδρόμια με όλες τις υποδομές, με τα δίκτυα υπόγεια, με την ύβρευση, με το δίκτυο του ΟΤΕ, με τον υπόγειο φωτισμό και με τις υπόγειες άλλες υποδομές που χρειάζεται, ούτως ώστε να μην είμαστε στη δυσάρεστη θέση κάθε τόσο να σκάβουμε τα πεζοδρόμια, είτε γιατί θέλει μία υπηρεσία να μπει είτε η άλλη. Είναι ένα έργο αρκετά μεγάλο και αρκετά σοβαρό και αρκετά δαπανηρό για τον προϋπολογισμό του Δήμου. Θα ξεπεράσει το κόστος στα 250 με 300 εκατομμύρια. Θα αφήσουμε την ηλεκτροφώτιση του κεντρικού δρόμου για του χρόνου για να μπορέσουμε να είμαστε και συνεπείς με τον προϋπολογισμό του Δήμου. Αυτό το οποίο όμως θα ήθελα να τονίσω είναι να εκφράσω την ικανοποίησή μου ότι οι περισσότεροι συμπολίτες μας επιτρέπουν να κάνουμε παρεμβάσεις στους φράκτες του σπιτιού τους, οι οποίοι είτε μεν ήταν μέσα στο σχέδιο, ήταν και εκτός σχεδίου, είχαν μερικοί κάνει κατάληψη του κεντρικού δρόμου του παλιού. Βλέπω ότι με ικανοποίηση, και θέλω να το τονίσω αυτό, μας επιτρέπουν ή μας ανέχονται, αν θέλετε, να κάνουμε ορισμένες παρεμβάσεις, ώστε το έργο να υλοποιηθεί βάσει της τεχνικής μελέτης που είχε σχεδιάσει η τεχνική υπηρεσία του Δήμου. Μια θεατρική παράσταση αφιερωμένη στην ιστορία του ξεριζωμού και της προσφυγιάς. Ομιλία προς τιμή του Φώτη Πρασίνη και παραδοσιακοί χοροί αλλά και τραγούδια γέμισαν το πρόγραμμα του πρώτου θρακιώτικου πολιτιστικού τριημέρου που διοργάνωσε η Θρακική Εστία Νομού Καβάλας. Στην επιτυχία του τριημέρου βοήθησαν όλοι οι φορείς, τοπικοί και αρμόδιοι, που θέτουν τις βάσεις για την βιωσιμότητα του θεσμού. Τελείωσε χθες το πρώτο θρακιώτικο πολιτιστικό τριήμερο που διοργάνωσε η Θρακική Εστία Νομού Καβάλας. Για το πρόγραμμα των εκδηλώσεων μας ενημερώνει η Ευθυμία Πέγιου. Στο πρώτο μέρος της, η πρώτη μέρα της αφιερώθη σε μια θεατρική παράσταση η οποία φιλοξενήσαμε τη Θρακική Εστία Δράμας, σε ένα έργο που περνούσε μέσα από την ιστορία του ξεριζωμού, της προσφυγιάς και ήταν διαθεσμένο με δρόμενα από τραγούδια, χαρές, αραβώνες, γάμους κτλ. Ήταν μια καταπληκτική παράσταση, συγκίνησε τον κόσμο και ελπίζω ότι άρεσε πάρα πολύ. Η δεύτερη μέρα μας καλύφθηκε από την εισήγηση που έκανε η κυρία Κιουρτζή Αγγελική Μιχαλοπούλου για το αείμνηστο Φώτη Πρασίνη, το Βενέζι της Καβάλας, τον άνθρωπο ο οποίος ήρθε μικρό προσφυγόπουλο από τη Μάδη του, της Τράκης, εδώ ανδρώθηκε, εδώ μεγάλωσε, έκανε την Καβάλα δεύτερη πατρίδα του και μέσα σε αυτή την πόλη έγραψε όλα τα μυθιστορήματά του με το να γίνει κορυφαίος πεζογράφος της Καβάλας. Η κυρία Μιχαλοπούλου έκανε κάποιες προτάσεις προς τους φορείς και τις αρχές της πόλης στη μνήμη του Φώτη Πρασίνη, νομίζω και πρέπει ότι πρέπει να υλοποιηθούν. Και απόψινή βραδιά καλύπτεται με χορευτικά από τη Νέα Βίσα, όπως είδατε, με παραδοσιακές στολές, αλλά όχι την παραδοσιακή, την αστική φορεσιά, από το πνευματική εστία του Ζευγολατιού Κορυφίας, και φυσικά τα δικά μας παιδιά, τα οποία λαμβάνουν μέρος πάντα δυναμικά. Η κυρία Πέγιου δεν έκρυψε τη χαρά της για την επιτυχία του πρώτου θρακιώτικου πολιτιστικού τριημέρου, καθώς και την αισιοδοξία της για το μέλλον. Ναι, φέτος δεν ξέρουμε αν είχαμε κάποιες αδυναμίες ή ατέλειες.
Ευελπιστούμε ότι του χρόνου θα είμαστε καλύτεροι. Πάρα πολύ, πάρα πολύ. Και θα ήθελα με την ευκαιρία αυτή να ευχαριστήσω και τον κόσμο που πήρε μέρος, αλλά ιδιαίτερα να ευχαριστήσω την Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση, να ευχαριστήσω το Δήμο Καβάλας και τη ΔΕΠΑΝΕΚ και ακόμα πιο ιδιαίτερα να ευχαριστήσω τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, τα οποία κάλυψαν όλες τις εκδηλώσεις μας, προσπάθεια την οποία κατέβαλαν και δώσανε έμφαση σε αυτές. Για αύριο Τετάρτη η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία προβλέπει στα βόρεια λίγες νεφώσεις, ιδιαίτερα αυξημένες κατά τις πρώτες πρωινές ώρες. Η ορατότητα θα είναι περιορισμένη. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί στα βόρεια από 9 μέχρι και 22 βαθμούς Κελσίου. Στο σημείο όμως αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το βραδινό δελτίο ειδήσεων από το Art Channel. Σας ευχαριστούμε που και σήμερα επιλέξατε εμάς για την ενημέρωσή σας. Καλό σας βράδυ.